στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και λόγω των γενικότερων πολιτικών και λόγω των τοπικών εξελίξεων στο Δήμο Ιαννητών μετά το θάνατο του Δημάρχου, καθώς επίσης και στα βασικά προτάγματα με μπόλικη δόση κριτικής, προχώρησε η παράταξη Πολίτες για την Ανατροπή, που πραγματοποίησε τη Δευτέρα μια ανοιχτή εκδήλωση για τις εξελίξεις στον Δήμο Ιαννητών. Μόνο όμως που η έκπληξη θα μπορούσε να πει κάποιος δεν ήρθε από τα όσα υπόθηκαν για τις εξελίξεις στο Δημαρχείο με την εκλογή νέου Δημάρχου και την κριτική που δέχθηκε η Δημοτική Αρχή, αλλά αντίθετα από την κριτική που δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο για τη δική του στάση εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Διαχρονικά άλλωστε η αυτοδιοίκηση δεν ήταν προνομιακός χώρος για τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν έγινε ούτε ακόμη όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, παρότι άφησε το στίγμα του με την απλή αναλογική. Στη συζήτηση που έγινε και στις τοποθετήσεις τόσο του επικεφαλής της παράταξης κ. Νάτση, όσο και κορυφαίων κομματικών στελεχών, περίσσεψε η κριτική για τον ΣΥΡΙΖΑ, με επικλήσεις στην αναγκαιότητα εφαρμογής μιας διαφορετικής πολιτικής για την αυτοδιοίκηση εν ώψη των εκλογών του Οκτωβρίου. Ασχολούνται τα κόμματα με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτή τη στιγμή, γύρω στις 20 με 110-120 δημάρχους, στην Ελλάδα από τους 320 έχει το ΠΑΣΟΚ, άλλους 180 περίπου έχει η Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Άρα ασχολείται και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν ασχολείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται τουλάχιστον με τον τρόπο που θα έπρεπε, ώστε οι δυνάμεις του να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών, να βοηθήσουν στη συμμετοχή του κόσμου. Οι εκλογές δεν γίνονται μόνο για να πάρεις τον Δήμαρχο. Γίνονται για να κάνεις και μια συζήτηση. Συζητάς με κάποιους ανθρώπους. Αν η κοινωνία λέει δώστε στον ιδιώτη, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ πληρώνω, ας τα πάρει τα σκουπίδια όποιος θέλει. Δώστε και το νερό. Δώσε και την υγεία. Δώσε και την παιδεία. Εδώ μας πρέπει να γίνει μια συζήτηση από κάποιον. Στο ίδιο πλαίσιο με τον κύριο Νάτση κινήθηκε και ο Γιώργος Ζάψας από το κοινό των υπηρωτών, ενώ περισσότερο επικριτικός ήταν ο Κώστας Τζιόβας, τέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξης. Για αργοπορία και αδυναμία του κόμματος έκαναν λόγο και οι υποψήφοι βουλευτές Γιάννης Στέφος και Τριαντάφυλλος Αλμπάνης αντίστοιχα. Ένα τρίτο και πολύ σοβαρό ζήτημα, κατ' εμέ, αφού τα κόμματα δεν το αντιλαμβάνονται όπως εγώ το εισπράττω, ή αν θέλετε δεν το αντιλαμβάνεται το δικό μου το κόμμα. Το τρίτο λοιπόν είναι οι εκφραστές της κοινωνίας, τα στελέχη και πίσω από αυτούς η κοινωνία. Αυτό όμως που πραγματικά με απογοητεύει είναι ένα κόμμα στρωθοκάμπλος. Ένα κόμμα το οποίο βάζει το κεφάλι στο χώμα και σου λέει εγώ πάω να κερδίσω εθνικές εκλογές και ο στόχος μου είναι να πάρω δήμους. Να πάρω δήμους και όχι να δημιουργήσω μια πολιτική για τους δήμους να αντιστρέψω τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ένα κόμμα το οποίο να σχεδιάσει και να πει έχω τη Θεσσαλονίκη, έχω την Αθήνα, έχω το Ηράκλειο, έχω τα Γιάννενα, πώς θα κινηθώ σε αυτές τις μεγάλες πόλεις. Πώς θα κινηθώ σε μικρότερες πόλεις, πώς θα κινηθώ στους δήμους, τους μικρούς δήμους. Για παράδειγμα, δήμοι όπως το Ζαγόρι, όπως το Πογόνι, όπως η Ζήτσα, όπου παίζει το μεγάλο ζήτημα των εξορίξεων αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να μην θέλουμε να αγγίξουμε αυτά τα ζητήματα, έχουμε παραδώσει αυτούς τους δήμους έχοντας αποδειχθεί σχεδόν ένα πελατειακό σύστημα και ένα πελατειακό σύστημα το οποίο εδράζεται και εδώ στην Ήπειρο ξεκινάει από την περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ που όντως θα συμφωνήσω με τουλάχιστον δύο από τους προηγούμενους ομιλητές, ότι υπάρχει μια αργοπορία ή υπάρχει μια δυναμία. Μπορώ να τα δεχτώ και τα δύο. Ωστόσο, όμως, δεν είναι καταστροφικά αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί μια παράταξη πολύ μεγαλύτερη, η οποία όμως θα πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους. Το δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης αφορούσε στις εξελίξεις των Δήμων Ιαννητών και στη διαμόρφωση προϋποθέσεων συνεργασίας και προγραμματικών συγκλήσεων. Ο Λάζαρος Νάτσης επέκρινε τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου αλλά και την πορεία της τα τελευταία χρόνια με τη σύμπραξη των τριών παρατάξεων. Η διαδικασία αυτή γιατί έγινε. Έγινε γιατί τελικά αφενός μεν ήταν μια σύμπραξη που μπορεί να μην την ήθελα τόσο πολύ. Δευτερεπότως ήδη ήταν μια σύμπραξη η οποία είχε αρχίσει να έχει κάποια κενά.
ο επικεφαλής της παράταξης, ο κ. Γκόντας, έχει τουλάχιστον 1,5 χρόνο που διαχωρίζει τη θέση του σε διάφορα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια και πριν λίγο διάστημα ανακοίνωσε και την υποψηφιότητα της παράταξης στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Ο Θωμάς Μπέγκας, που συμμετείχε στην εκδήλωση, στάθηκε στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο παρατάξεων, αλλά και στην ανάγκη επίτευξης προγραμματικών συγκλήσεων ενόψει των εκλογών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραδώσουμε τη διακυβέρνηση του Δήμου Ιωνιτών για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα αυτοδιοικητική περίοδο, σε μία αναχρονιστική, αναποτελεσματική και συντηρητική διοίκηση. Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να θέσω. Λαμβάνοντας υπόψη στο πώς διαμορφώνεται το ευρύτερο περιβάλλον στην αυτοδιοίκηση στην Ήπειρο, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και στον δεύτερο βαθμό διοίκησης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, κατά την άποψή μας, να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος στη διοίκηση του μεγάλου Δήμου της πρωτεύουσας της Ηπείρου. Και γι' αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Και το τρίτο είναι ότι η σημερινή μας παρουσία, το είπα και λίγο, αλλά το ξαναπώ και πάλι, σηματοδοτεί τη διάθεσή μας να συνομιλήσουμε με την παράταξή σας, όπως και με οποιοδήποτε άλλη αυτοδιοικητική παράταξη που πιστεύουμε ότι υπάρχει κοινός στόχος στο επίπεδο της προγραμματικής σύγκλησης.